Ένα έτσι ευχάριστο θέμα. Παραχωρήθηκε το πρωί με συμβολιογραφική πράξη από την ιστορική λογραφική εταιρεία Χαλκιδική στο Δήμο Πολυγύρου η οικία Στέφανου και η Κατερίνη Σκότσιανου. Η παραχώρηση της σημαδοτηρεί μια νέα εποχή για την ιστορική αυτή οικία, δήλωσαν από κοινού ο πρόεδρος της ΙΛΕΧ και ο δήμαρχος Πολυγύρου. Ιστορική χαρακτήρισαν τη σημερινή ημέρα ο πρόεδρος της Ιστορικής και Λογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού μας Βασίλειος Πάπας και ο δήμαρχος Πολυγύρου Θωμάς Καπλάνης, αφού με συμβουλιογραφική πράξη σήμερα η Ιστορική και Λογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής παραχώρησε την οικία Στέφανου και Κατερίνης Σκότσιανου στο Δήμο Πολυγύρου με σκοπό να αξιοποιηθεί από το Δήμο ως χώρος φύλαξης και ανάδειξης του αρχείου Στέφανου Κότσιανου. Ο πρόεδρος της Ιστορικής και Λογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής σήμερα σχολίασε ότι η παραχώρηση του ακινήτου στο Δήμο αποτελεί εγγύηση για την αξιοποίησή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ενώ ο Δήμαρχος Πολυγύρου Θωμάς Καπλάνης, ευχαριστώντας την Ιστορική και Λογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, υποσχέθηκε ότι ο Δήμος Πολυγύρου θα φροντίσει να αξιοποιήσει αυτό το πολύτιμο απόκτημά του. Αυτό που χρειάζεται τώρα, όπως δήλωσαν από κοινού οι κύριοι Πάπας και Καπλάνης, είναι να εξασφαλιστούν τα χρήματα για τη συντήρηση και αξιοποίηση του κτηρίου. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική στιγμή σήμερα. Εδώ και αρκετό διάστημα η Ιστορική και Λογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής αποφάσισε να δωρήσει την οικία Στέφανου και Κατερίνης Κότσιανου στον Δήμο Πολυγύρου. Πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε από κοινού να αξιοποιήσουμε αυτό το οίκημα το οποίο θα στεγάσει το Μουσείο Στέφανου και Κατερίνης Κότσιανου. Είναι γνωστή η ιστορία του ζεύγους Κότσιανου, είναι γνωστή η προσφορά τους και η κοινωνική ιδιαίτερα προσφορά τους στον Πολύγυρο και την ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι έπρεπε κάποια στιγμή να τιμηθεί η οικογένεια αυτή αξιοποιώντας το ακίνητο το οποίο εν πρώτης είχε δοθεί στην εταιρεία, αλλά επειδή εμείς πιστεύαμε ότι με τον Δήμο Πολυγύρου θα μπορέσει να αξιοποιηθεί ακόμη καλύτερα, αλλά και στη συνέχεια με την δική μας επίσης αρρωγή προς τον Δήμο και από κοινού να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την οικία Κοτσιάνου. Κύριε Δήμαρχε, με μεγάλη χαρά και είναι τιμή για μας και με πολύ αγάπη δωρίζουμε αυτό το ακίνητο στον Δήμο επί δικής σας δημαρχίας. Πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Ιστορική χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα για το Δήμο Πολυγύρου ο Δήμαρχος Θωμάς Καπλάνης. Μια ιστορική μέρα για τον Πολύγυρο. Ο Δήμος Πολυγύρου σήμερα με τη συμβολογραφική πράξη την οποία υπογράψαμε εγώ με τον κύριο Πάπα ανέλαβε πλέον στα χέρια του τις στήγες του συγκεκριμένου κτηρίου. Από εδώ και πέρα είναι κοινή μας υποχρέωση και του Δήμου ως ιδιοκτήτη πλέον αλλά και της Ιστορικής και Λογραφικής Εταιρείας και ιδιαίτερα του Πρόεδρου της, του κυρίου Πάπα, να βρούμε τα χρήματα προκειμένου να αναστηλώσουμε, να κρατήσουμε και να αναδείξουμε αυτό το πολύ ιστορικό για τον τόπο μας κτίριο. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Πάπα και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΛΕΧ, γιατί πήραν μια πολύ γενναία απόφαση να δωρήσουν κατά κυριότητα στο Δήμο Πολυγύρου το συγκεκριμένο κτίριο, και βεβαίως θα πρέπει αυτή τη στιγμή να μην μας απασχολεί τίποτε άλλο και να μην μένουμε σε λεπτομέρειες οι οποίες κατά καιρούς από ορισμένους αναδείχθηκαν ως μείζωνα ζητήματα, αλλά να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας, όπως είπα και προηγουμένως, στο πώς θα αναδείξουμε και θα αναστηλώσουμε την οικία Κοτσιάνου και πώς θα υλοποιήσουμε τις διατάξεις, τις διαθήκες του αείμνησου Στέφανου Κότσιανου. Θερμάς συγχαρητήρια και καλό ρίσκο. Να είστε καλά. Σημειώνεται ότι την εξέλιξη αυτή περίμεναν εδώ και καιρό οι Πολυγυρινοί, καθώς η ανησυχία αλλά και το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του αρχείου και της οικίας Κότσιανου ήταν έκδηλα από πολλούς επιστημονικούς κύκλους αλλά και πολίτες του Πολυγύρου.